Θα μιλήσουμε για μια ταμπλέτα που την έχουμε και χρησιμοποιούμε εδώ και κάνα μήνα. Το όνομά της λέγεται Vero. Λέει Tab 7. Η τιμή της είναι στα 85 ευρώ, τόσο αγοράστηκε. Έχετε με Android ICS και Wi-Fi, αισθητήρα κίνησης και τίποτα άλλο. Μία κάμερα μόνο μπροστά είναι για βίντεο chat. Υποστηρίζει 16:9, βλέπουμε εδώ, micro SD, slot. Έχει φωτογραφική μηχανή, είναι VGA, μην περιμένετε και τίποτα άλλο. Wi-Fi, ο επεξεργαστής της είναι στα 1,2, μνήμη RAM 5/16, 5/12 που δεν είναι αρκετή και θα δείτε το γιατί. Έτσι, το κουτί της είναι σχετικά καλό. Ας ανοίξουμε μια στιγμή, να δούμε και μέσα. Λοιπόν, η ταπλέτα όπως έρχεται περίπου, γιατί βέβαια την έχουμε ανοίξει, η συσκευασία περιλαμβάνει ένα φορτιστή, έτσι, με δικό του φύς, που φορτώνει τη συσκευούλα, τη φορτώνει γύρω στη μισή ωρίτσα, στα 30 λεπτά έχει φορτώσει πλήρως τη συσκευή. Όταν την αγοράζετε πρώτη φορά, καλό είναι να τη φορτώσετε, γιατί μπορεί να μην σας ανοίγει επειδή είναι αφόρτιστη. Έχουμε το κλασικό mini USB β για επικοινωνία με υπολογιστή. Έχουμε καλώδιο OTG που σημαίνει ότι μπορείτε να συνδέσετε keyboard, μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή USB κανονικά απάνω. Δίσκους, στικάκια και δεν συμμαζεύετε. Δίσκους πρέπει να έχουν εξωτερική τροφοδοσία, εντάλλως δεν είναι. Και τα ακουστικά. Και πάμε να δούμε λίγο τη συσκευή. Η συσκευή είναι αυτή εδώ. Έχει on-off, mini USB θύρα, θύρα φόρτισης, θύρα φόρτισης, θύρα για τα ακουστικά, κουμπί αυξομοίωσης έντασης. Γυρνάμε από την άλλη πλευρά, δεν βλέπουμε ότι είναι μια καθαρή συσκευή. Εδώ από κάτω είναι για να βάλετε τη mini SD, αν και δεν χρειάζεται γιατί έχει 8 GB μέσα, που είναι αρκετά δηλαδή. Και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευή. Ένα καλό που έχει συγκεκριμένη είναι ότι είναι ρουταρισμένη, που σημαίνει ότι έχετε δικαιώματα υπερχρήστη. Η οθόνη της είναι αρκετά ζωντανά τα χρώματα και είναι μία από τις καλύτερες οθόνες που έχω δει στα λεφτά και σε πολύ πιο ακριβές, αν και είναι 800x480. Είναι μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Όπως είπαμε, η συσκευή είναι root, που σημαίνει ότι μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε εφαρμογές, αν και δεν σηκώνει και πάρα πολλά πράγματα από άποψη τόσο επεξεργαστική όσο RAM. Παίζονται βέβαια και το Offroad Legends και διάφορες άλλες ιστορίες, λίγο πιο βαριά παιχνίδια, αλλά όχι τόσο καλά. Βλέπετε, η συσκευή ανοίγει, έτσι. Όσο φορές επιχειρήσαμε να αλλάξουμε μπροστινό UI, μας τα έκανε λίγο μαντάρα. Έτσι, το κλασικό ICS. Εδώ να ξεκινήσουμε και μια ιστορία, το οποίο απογειώνει οποιαδήποτε συσκευή και αν έχετε, και λέγεται Goof. Είναι ένα site launcher, οπότε όπου και να είσαστε μπορείτε να απογειώνετε τέτοιο εφαρμογές. Υποστηρίζει Flash, δεν έχει εγκατεστημένο το Play, το Google Play, πρέπει να το βάλετε μόνοι σας, αλλά αυτό είναι μικρό το κακό, είναι πηγαίνετε πανεύκολα. Μια και είσαστε ρουταρισμένοι, κατεβάζετε την εφαρμογή, την εγκαθιστάτε σε μια οποιαδήποτε εφαρμογή και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, ρυθμίσεις συστήματος, να δούμε λίγο πώς είναι. Είναι τα κλασικά, έτσι. Τα κλασικά του ICS, δεν έχει τίποτα παραπάνω σχετικά με το tablet.
βλέπουμε ότι είναι α7710244, έτσι. Άμα το χτυπάτε πολλές φορές θα δείτε και το κλασικό η συσκευή. Τώρα όπως βλέπετε έχει μια καλή φωτεινότητα και αν πάμε στις ρυθμίσεις της συστήματος, μια στιγμή πάμε προβολή, πάμε στη φωτεινότητα, βλέπετε ότι είναι τελείως κάτω. Είναι μια εξαιρετικά φωτεινή οθόνη. Η αυτονομία της συσκευής, έτσι όπως την έχω εγώ, είναι γύρω στα 3,5-4 ώρες και ταινίες βλέπεις και σερβάρεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Ούτως ή άλλως και η χρόνη φόρτισης της είναι πάρα πολύ καλή. Ο ήχος της είναι πάρα πολύ καλός. Να βάλουμε για να μην γίνουμε. Να βρούμε. Ίντερνετ, βλέπουμε εδώ ότι έχει, ας ανοίξουμε λίγο το YouTube, το player. Η ταινία που έχουμε βάλει μέσα είναι ένα αρχείο AVI, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, ούτε καμία ιδιαίτερη ανάλυση, έχει σωματωμένους υπότιτλους. Αν και με οποιαδήποτε εφαρμογή μπορείτε να βλέπετε υπότιτλους ή να κάνετε οτιδήποτε, βλέπετε ότι ενώ αργεί, μετά εμφανίζονται όλα κανονικά. Έτσι, η ταινία είναι διάκριτη. Και για διάβασμα και για οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέμε ότι όπου και να γυρίσετε τη συσκευή βέβαια παίζει, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Από όποια πλευρά και αν τη γυρίσετε γυρνάει. Δηλαδή οπότε μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όπως θέλετε τη συσκευή. Για συγγνώμη, αλλά ένα χέρι έχουμε. Να πάμε να δούμε και λίγο. Όπως βλέπετε είναι και βανάγνωστο, δηλαδή δεν θα μου πείτε έχουμε κόμιξ, έχουμε μαρκά, αλλά να δείτε τη σελίδα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί τώρα εδώ, γιατί η οθόνη αν και είναι στο όσο γίνεται πιο σκοτεινό για να φαίνεται καλύτερα, παρόλα αυτά είπαμε ότι έχει μια από τις πιο φωτεινές οθόνες. Αυτά από μένα. Η τιμή της είναι χάρισμα. Αν σκέφτεστε να πάρετε τα πλετάκι, πάρτε το. Αλλά το μόνο πρόβλημα που θα έχετε είναι λίγο πιο αργό στο rendering στο browser. Κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ καλή και πολύ τιμία συσκευή. Βολεύει και για ανταλλακτική, δηλαδή να την έχετε αν κάποιος σας έχει χρειάσει το λάπτοπ ή βαρεθήκατε να διαβάζετε το Facebook στο κινητό τηλέφωνο. Βολεύει τα μέγιστα. Στο σερφάρισμά της είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή. Είναι σχεδόν σ' άξια, μπορείς να διαβάσεις σαν να βλέπεις λάπτοπ. Τώρα βέβαια θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε μία φορά κανένα browser. Όχι για κανένα λόγο. Λέει και για την κακομοίρα τη μάνα μου. Σε μια στιγμή να δούμε να τα καταφέρουμε, δηλαδή. Το δίκτυο που χρησιμοποιούμε είναι Wi-Fi, έτσι. Να ανοίξουμε καμία άλλη σελίδα. Συγγνώμη. Καμία σελίδα του MyPhone. Μπορούμε να ανοίγουμε και τις
και για κινητά και για σταθερά. Όπως βλέπουμε διαβάζεται και άνετα. Δεν χρειάζεται δηλαδή και με ένα χαίδεμα. Αλλά είπαμε. Το μόνο που έχει πρόβλημα είναι ότι είναι 5-12 γραμμή, τίποτα άλλο. Που για μένα θα προτιμούσα να ήταν 1 γίγα. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.